Κάθε χρόνο στις 5 Μαρτίου το απομεσήμερο πηγαίνω στο νεκροταφείο να χαιρετήσω τον τάφο του Μάνου Τασάκου. Είναι η επέτειος του θανάτου του. Βρέθηκε στο γραφείο του το πρωί της 5ης Μαρτίου 1938 σκοτωμένος με μια σφαίρα στο στήθος. Πάνω στο τραπέζι ήταν ένα χαρτί με τρεις λέξεις γραμμένες από το χέρι του. Αυτοκτονώ, Μάνος Τασάκος. Ναι. Κάποιος κύριος σας ζητάει. Να περάσει. Κύριε Καραγκάτση, χαιρετώ. Κύριε αστυνόμη, πέρασε. Δεν γελάστηκα. Για ποιο πράγμα? Ετοιμάζεστε για το νεκροταφείο. Προσκύνημα στον τάφο του φίλου σας του Τασάκου. Κάθε χρόνο. Μια υπόθεση που έχει μπει εδώ και χρόνια στο αρχείο. Όχι για μένα. Ούτε και για μένα. Το πόρισμα λέει πως ο Τασάκος αυτοκτόνησε. Κατέληξα κι εγώ σε αυτό το συμπέρασμα. Γιατί τίποτα άλλο δεν μπόρεσα να ξεκαθαρίσω μου, μόλον ότι ανέπτυξα όλη μου τη δραστηριότητα. Μέσα μου όμως υπάρχει πάντοτε η αμφιβολία για το πώς πέθανε ο Μάνος Τασάκος. Τι είναι αυτό που σας κάνει να αμφιβάλλετε? Πρώτα είναι αναμφισβήτητο πως ο Μακαρίτης δεν είχε κανένα λόγο να αυτοκτονήσει. Ψυχονευρικός ήταν υγιέστατος. Γεμάτος ώστε η παραμονή του θανάτου του από το κέφι και τη χαρά της ζωής. Ερωτική απογοήτευση αποκλείεται εντελώς. Το καιρό εκείνο είχε σύνδεσμο με την Ίνα Νικολάου, τη φημισμένη πιανίστρια που τον υπεραγαπούσε. Χωρίς το ανάλογο αντίκρισμα από μέρους του. Μήπως κάποιος κρυφός δεσμός με γυναίκα του κόσμου? Τίποτα απολύτως. Ξεκαθάρισα ώρα προς ώρα τη ζωή του τον τελευταίο 12 μηνών πριν από το θάνατό του. Οι κοινωνικές του σχέσεις δεν δικαιολογούσαν τίποτα τέτοιο. Από καιρό συναναστρεφόταν μόνο την οικογένεια του Κωστή Ρούση. Μήπως η κυρία Ρούση? Αποκλείεται. Γιατί και πώς μην με ρωτάτε, υπάρχουν πράγματα που δεν μπορώ να σας αποκαλύψω. Πιστέψτε με, ο Μάνος Τασάκος αντιπαθούσε την κυρία Ρούση. Ας έρθουμε στα επαγγελματικά. Ο Τασάκος ήταν λογοτέχνης και δικηγόρος. Με την πρώτη του ιδιότητα είχε αποκτήσει κιόλας μεγάλη φήμη και δόξα που ικανοποιούσε απόλυτα τη φιλαυτία του. Οι συνηθισμένες νευρώσεις των ιδιοφυών λογοτεχνών δεν παρατηρούνται σε αυτόν. Συμφωνώ. Ήταν πολύ ισορροπημένος ψυχικά και διανοητικά. Ας έρθουμε τώρα στην ιδιότητα του δικηγόρου. Άρεστος επαγγελματικά, με γερή πελατεία καλοπληρωτών. Υπήρχε και μια αξιόλογη περιουσία κληρονομημένη από τον πατέρα του. Ναι. Οικονομικά έστηκε πολύ καλά. Για ποιο λόγο να αυτοκτονήσει αυτός ο ευτυχισμένος, ο δυνατός και γεμάτος ζωικό κέφι άνθρωπος? Δεν ξέρω. Η ψυχή του ανθρώπου είναι άβυσσος. Πάντως, τα πραγματικά περιστατικά
αποδεικνύουν πως ο θάνατος του Τασάκου προήλθε από το ίδιο του το χέρι. Τα πραγματικά περιστατικά είπατε. Ας έρθουμε σε αυτά. Εκείνο το βράδυ της 4ης Μαρτίου γυρίζει σπίτι του λίγο πριν από τα μεσάνυχτα. Κατοικεί μόνος σε ένα ισόγειο διαμέρισμα της οδού Ηρακλήτου. Τρεις ώρες κάθε πρωί και τον νοικοκυρεύει. Άλλος άνθρωπος εκείνο το βράδυ δεν βρίσκεται στο σπίτι. Ο Τασάκος κάθεται στο γραφείο του, γράφει σε ένα χαρτί τη λέξη «αυτοκτονώ» και υπογράφει. Πολυθρόνα όπου βρέθηκε νεκρός και πυροβολεί στο στήθος του εξ επαφής. Υπάρχει μια πρώτη λεπτομέρεια σημαντική. Πυροβολεί στο στήθος του, δεξιά. Γιατί δεξιά? Ο Τασάκος είναι άνθρωπος μορφωμένος και ξέρει πως για να πετύχει σίγουρο θάνατο πρέπει να πυροβοληθεί στην καρδιά, αριστερά. Ίσως η ταραχή. Ναι. Πρέπει να ήταν πολύ ταραγμένος. Αλλιώς δεν εξηγείται πως οι τρεις λέξεις του χαρτιού γράφτηκαν με χέρι ασταθέστατο. Η ποιότητα της γραφής του αμφισβητείται. Η γραφολογική πραγματογνωμοσύνη απέδειξε πως το χαρτί το έγραψε οπωσδήποτε αυτός. Αλλά σε στιγμή εξαιρετικής νευρικής ταραχής ή σωματικής εξαντλήσεως. Ο Τασάκος είχε νεύρα θηριώδη. Και ως τις 11 το βράδυ που οι τελευταίοι μάρτυρες τον είδαν ζωντανό, ήταν αμέριμνος και χαρούμενος. Τι συνέβη ανάμεσα 11 και 12, ώστε αυτός ο ήρεμος και δυνατός άνθρωπος να γίνει νευρικό κουρέλι? Ποιοι ήταν οι τελευταίοι άνθρωποι που τον είδα? Δύο συνάδελφοί του δικηγόροι. Έφεγαν μαζί στο Αβέροφ και μετά πήγαν για καφέ του Ζαχαράτου. Πέρασαν μια βραδιά πολύ εύθυμη. Τίποτα το ύποπτο δεν παρατήρησαν στη συμπεριφορά του. Κατά τις 11, ο Μακαρίτης τους είπε πως νίσταζε φρικτά. Ο ένας από την παρέα, ο Καλαρόπουλος, προθυμοποιήθηκε να το συνοδέψει σπίτι του. Πράγμα που έγινε ευχαρίστως δεκτό. Έβρεχε. Ο Καλαρόπουλος τον πήγε με το αυτοκίνητό του. Έφτασαν μπροστά στο σπίτι. Τι αφηρημένος που μ' άφησα, το φως αναμένο. Έλα που το θυμήθηκα.
Έχεις να μου δανείσεις τον 8ο τόμο του δελτίου του συγκριτικού δικαίου? Βεβαίως, παίρνα μέσα. Με συγχωρείς. Τον τόμο του δελτίου συγκριτικού δικαίου δεν το έχω εδώ. Το έχω στο γραφείο μου. Καλή. Ο Καλαρόπουλος μου είπε πως σχεδόν τον έδιωξε. Και τι συμπέρασμα βγάζετε από όλα αυτά? Η σειρά του δελτίου, ολόκληρη 32 τόμοι, βρισκόταν σπίτι του. Και όχι στο δικηγορικό του γραφείο. Ψέματα είπε λοιπόν στον Καλαρόπουλο. Και είπε ψέματα όταν είδε το φως αναμένο στο σπίτι του και θέλησε να τον εμποδίσει να μπει μέσα. Γιατί? Ίσως γιατί ήταν κάποιος άλλος μέσα και δεν περίμενε την επίσκεψή του εκείνο το βράδυ. Γυναίκα. Άγνωστο. Ο Τασάκος δεν πέθανε αμέσως μετά τον τραυματισμό. Η ιατροδικαστική έκθεση επιμένει πως έζησε πάνω από 3 ώρες. Πέθανε από αιμορραγία. Αν έβρισκε άμεση περίθαλψη θα ζούσε. Το τραύμα του δεν ήταν σοβαρό κι όμως. Βρέθηκε στην πολυθρόνα με το πιστόλι στο δεξί χέρι, σαν να λιγοθύμησε αμέσως μετά τον πυροβολισμό. Πώς όμως? Να εξηγηθούν οι 3 κοιλίδες από το αίμα του μακριά από την πολυθρόνα. Και πώς άλλες κοιλίδες επάνω στην ταπετσαρία της καρέκλας του γραφείου του. Δεν έχω αμφιβολία πως ο Τασάκος, μετά τον τραυματισμό του, κινήθηκε μέσα στο δωμάτιο, έστω και για λίγα λεπτά. Σε όλο αυτό το διάστημα, ήταν φυσιολογικό να κρατάει το πιστόλι στο χέρι του. Και κάτι άλλο. Ο άγνωστος επισκέπτης επέδρασε τόσο συγκλονιστικά ώστε ο Τασάκος να αποφασίσει να αυτοκτονήσει και να γράψει τις 3 λέξεις στο χαρτί με χέρι που έτρεμε από ταραχή. Θα παραδεχόμουν και αυτό το απίθανο ενδεχόμενο. Αν δεν υπήρχαν οι κοιλίδες επάνω στην ταπετσαρία της καρέκλας του γραφείου του. Τι εννοείτε? Εννοώ ότι ο Τασάκος όταν κάθισε και έγραψε τις 3 λέξεις ήταν κιόλας τραυματισμένος. Το χέρι του δεν έτρεμε από νευρική ταραχή, αλλά από εξάντληση που του προκάλεσε η ακατάσχετη αιμορραγία. Και πού καταλήγεται? Πουθενά.
Τα στοιχεία που συγκέντρωσα δημιουργούν αμφιβολίες για την άποψη της αυτοκτονίας, χωρίς όμως και να προβάλλουν έστω και το ελάχιστο τεκμήριο για την άποψη του Φόνη. Αν ο δολοφόνος τοποθέτησε τον πιστόλι στο χέρι του Τασάκου όταν ήταν πια νεκρός. Ο ιατροδικαστής απέκλεισε το ενδεχόμενο από τον τρόπο που το θύμα κρατούσε τον πιστόλι. Το κρατούσε γερά, θεληματικά. Ανέγραψε το γράμμα με την απειλή του πιστολιού. Όταν ξέρεις πως οπωσδήποτε θα πεθάνεις, γιατί να καλύψεις το Φωνιά σου? Ο Τασάκος ήταν δυνατός άνθρωπος και δεν θα επέκυπτε ποτέ σε ένα τέτοιο εκβιασμό. Εξάλλου δεν έχω αμφιβολία πως το σημείωμα γράφτηκε μετά τον τραυματισμό. Ας ακολουθήσουμε μια άλλη σειρά σκέψεων. Ο Τασάκος έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει εκείνο το βράδυ. Είναι όμως άνθρωπος δυνατός και δεν επιτρέπει σε κανέναν να καταλάβει το παραμικρό. Αυτοπυροβολείται, τραυματίζεται και δεν πεθαίνει. Και τότε θυμάται πως ξέχασε να αφήσει ένα σημείο. Λέτε νοησίες, αγαπητέ. Ο αυτόχειρη που μετά τον τραυματισμό του εξακολουθεί να έχει τις αισθήσεις του, θα κάνει ένα από τα δυο. Ή θα μετανιώσει και θα ζητήσει βοήθεια, ή θα ξαναπυροβοληθεί. Και πού ήξερε ο Τασάκος ότι το τραύμα του ήταν θανατηφόρο, ώστε να περιμένει τον ερχομό του θανάτου? Λογικότερο δε θα ήταν να τραβούσε μια δεύτερη πιστολιά. Ίσως να ετοιμαζότανε να το κάνει, αλλά δεν πρόλαβε. Γι' αυτό βρέθηκε και το πιστόλι στο χέρι του. Ενώ κανονικά θα έπρεπε να το έχει αφήσει για να γράψει το σημείωμα. Πολύ λογική η παρατήρησή σας. Αλλά θα μπορούσα να την ανατρέψω με επιχειρήματα το ίδιο λογικά. Δυστυχώς, μπορούμε να συζητούμε ως αύριο την υπόθεση Τασάκου χωρίς να κάνουμε ούτε ένα βήμα προς τα εμπρός. Αν ο φίλος σας δολοφονήθηκε, με γεια και χαρά του δολοφόνου. Έκανε δουλειά αριστοτεχνική. Τόσο αριστοτεχνική που παρόλες τις δικαιολογημένες αμφιβολίες μας, είμαστε υποχρεωμένοι να παραδεχτούμε την άποψη της αυτοκτονίας. Να ο λόγος που δεν τόλμησα να εκμυστηρευτώ στον εισαγγελέα της υποψίας μου. Κι έτσι, το πόρισμα στάλθηκε στο αρχείο με το σαφέστατο συμπέρασμα της αυτοκτονίας. Όμως, πολύ φοβάμαι πως σας έχω καθυστερήσει πολύ. Ο δρόμος μου είναι και εμένα και από εκεί. Αν δεν έχετε αντίρρηση, σας συνοδεύω. Πολύ ωραία. Παρακαλώ.
Με το Κωστή Ρούση, το μεγάλο μας συγγραφέα, δεν είχατε γνωριστεί ποτέ? Ποτέ. Πώς έτσι? Δεν μ' άφησε ο Τασάκος. Γιατί? Όπως ξέρετε, ο Ρούσης πέθανε το 1939, ένα χρόνο μετά τον Τασάκο. Όταν ήμουν νέος και άγνωστος, η επιθυμία μου να τον γνωρίσω με κρατούσε σε συνεχή ανησυχία. Δεν τολμούσα όμως να τον επισκεφτώ, ξέροντας πως ποτέ δεν δεχόταν άγνωστους θαυμαστές. Ο Τασάκος που μπαινόβγαινε ελεύθερα στο σπίτι του δάσκαλου, με απότρεψε θετικά. Δεν υπάρχει καμιά περίπτωση να καταδεχτεί να ασχοληθεί μαζί σου. Η κοσμοφοβία του είναι παθολογική. Το πώς εγώ κατάφερα να παραβιάσω την πόρτα και τη συμπάθειά του, είναι αδύνατο να το εξηγήσω. Αν το παρακαλούσες εσύ ο ίδιος, τότε θα με παρακαλέσει εκείνος να μην ξαναδιαβώ το κατόφλι του σπιτιού του. Όμως όταν εκδόθηκε ο Λιάπιν και έγινε ευνοϊκά δεκτός από τους αρμοδίους, έκανα καινούργια κρούση στον Τασάκο. Αν πήγαινα εγώ ο ίδιος ένα βιβλίο μου στο Ρούσι. Αν όλοι οι Έλληνες που γράφουν βιβλία τα πήγαιναν οι ίδιοι στο Ρούσι, τότε το σπίτι θα γινόταν λέσχη. Αν σου δίνει ένα βιβλίο να το πας εσύ. Αν θες να μην το διαβάσεις ποτέ, σε παρακαλώ να ξεχάσεις τις κοινωνικές μου σχέσεις με αυτό το μεγάλο λογοτέχνη και ανυπόφορο άνθρωπο. Στείλε το βιβλίο στο ταχυδρομικό και έχει ο Θεός. Έστειλα λοιπόν ταχυδρομικό σε ένα Λιάπιν στο Ρούσι και φανταστείτε το ξάφνιασμά μου όταν ο ταχυδρόμος μου έφερε μια εβδομάδα αργότερα ένα φάκελο με επικεφαλίδα το όνομα του δάσκαλου. Το άνοιξα τρέμοντας. Το γράμμα τέλειωνε με επένους θερμούς και τη βεβαιότητα του Ρούσι για τη μελλοντική καρποφορία του ταλέντου μου. Όταν το έδειξα στον Τασάκο, ξαφνιάστηκε πολύ. Καλησπέρα. Πέρασε. Έχω νέα. Ο Ρούσης μου έστειλε γράμμα. Ο Ρούσης σου έστειλε γράμμα. Αδύνατο, με δουλεύεις. Να το. Το ότι ο Ρούσης ένιωσε την ανάγκη να ασχοληθεί μαζί σου είναι σημαντικό. Πρέπει να τον ευχαριστήσω. Λέω να τον επισκεφθώ. Ποτέ. Γράψε του και όχι έξω άλλα πράγματα. Του γράψα. Στην απάντηση που μου στείλε, αρνιότανε με πολύ ευγένεια να δεχτεί την επίσκεψή μου. Το θέαμα που παρουσιάζω είναι τόσο θλιβερό ώστε να θέλω να απαλλάξω από αυτό τους συνανθρώπους μου. Τι εννοούσε με αυτό το θλιβερό θέαμα? Ήταν άρρωστος. Έπασχε από μια έμονη φοβία για τον κόσμο. Έμενε χρόνια πολλά κλεισμένο μέσα στο σπίτι του και τις κρίσεις του τις ησύχαζε με μορφήνη. Πόσο χρόνο ήταν τότε ο Ρούσης? Πρέπει να είχε περάσει τα 60. Μάλιστα. Αυτό το γέρο τσακατεμένο άνθρωπο παντρεύτηκε εκείνη η κοπέλα, η Μαρία Πετροπούλου. Ήταν 25-26 χρόνια. Κάτι τέτοιο. Πριν παντρευτεί όμως το γέρο, ήταν θαρό αραβωνιασμένη με τον ανιψιό του, τον Νίκο Ρούση. Ναι. Ποια ήταν η γνώμη του Τασάκου για αυτό το γάμο? Σε αυτή την ηλικία να πάει να παντρευτεί μια άγνωστη κοπελίτσα. Η Αθήνα βοά. Οι δημοσιογράφοι έχουν πολύ ορκίσει το σπίτι. Φυσικά δεν δέχεται κανέναν. Εσύ που μπαινοβγαίνεις ελεύθερα μέσα στο σπίτι του, θα πρέπει να ξέρεις κάτι. Δεν ξέρω τίποτα. Μια και η κοπέλα θέλει να τον παντρευτεί, θα ήταν ανόητος να μην επωφεληθεί από την ευκαιρία. Πρόκειται για μια δαιμονισμένη γυναίκα που κινήθηκε από περίπλοκους υπολογισμούς. Με κοινική δουλικότητα θα υποκύψει στις αηδιαστικές συνέπειες αυτού του γάμου. Κάποτε βέβαια θα πρέπει να ξυπνήσει, να αντιδράσει. Μα ως τότε ο άντρας της θα έχει πεθάνει. Γιατί το λες αυτό? Ένας άνθρωπος 60 χρόνια έχει ακόμα πολύ ζωή μπροστά του. Ναι, όταν είναι υγιής και όχι σάπιος από τη μορφή. Ομολογώ πως ποτέ δεν κατάλαβα τις σχέσεις του Τασάκου με τον Ρούση. Υπήρχε κάτι που τις έκανε σχεδόν ιδιόρυθμες. Δηλαδή?
Δεν μπορώ να πω τίποτα συγκεκριμένο. Δεν ξέρω. Κανένα μυστικό. Ο Τασάκος ήταν νομικός σύμβουλος του Ρούση. Ναι. Διαχειριζόταν τη μεγάλη περιουσία. Θυμάμαι τώρα μια μικρό λεπτομέρεια. Στο γράμμα του Ρούση, που σας ανέφερα πριν, υπήρχε ένας υπαινιγμός. Θυμάστε που δεν δέχτηκε να τον επισκεφθώ γιατί φοβόταν να μην απογοητευτώ από το θλιβερό θέαμα που εμφάνισε. Εκείνο το γράμμα τέλειωνε ως εξής. Ακούστε και ακολουθήστε τη συμβουλή ενός γεροντότερου συναδέλφου σας. Ο συνάδελφος και κοινός μας φίλος Μάνος Τασάκος δεν θέλησε να την ακούσει και παραβίασε την πόρτα μου με το έτσι θέλω. Θα χτυπήσει κάποτε το κεφάλι του. Όταν έδειξα το γράμμα στο Μάνο, χαμογέλασε παράξενο. Ο Ρούσης θα χτυπήσει το κεφάλι του. Όχι εγώ. Τι ήθελε να πει με αυτή την απειλή? Δεν μου εξήγησε. Το γύρισε στο χωρατό και η κουβέντα μας τράφηκε άλλο. Κύριε Καραγκάτση, πρέπει να κατέβω. Εδώ είναι καλά. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλημέρα σας. Καλημέρα σας. Τώρα που θα επισκεφτείτε τον τάφο του φίλου σας, να κουμπίσετε εκεί αυτά τα τριαντάφυλλα, πείτε του πως ο αστυνόμος που είχε αναλάβει την υπόθεση του θανάτου του εξακολουθεί να έχει τις αμφιβολίες. Κάποτε μάλιστα οι αμφιβολίες γίνονται βεβαιότητες. Καλημέρα σας. Κύριε αστυνόμε. Δεν μου είπατε το λόγο της επισκέψεώς σας τελικά. Ανέτι, αφηρημένος που είμαι, ήθελα να σας προτείνω να γράψετε ένα μυθιστόρημα βασισμένο στην υπόθεση Τασάκου. Σοβαρό λογείτε? Απολύτως. Δεν νομίζετε πως έχει μεγάλο ενδιαφέρον? Η δουλειά μου δεν διαφέρει από τη δική σας. Μυστήρια εξιχνιάζουμε και εσείς και εγώ. Ξέρετε όμως πολύ καλά ότι χωρίς στοιχεία κανένα μυστήριο δεν μπορεί να διαλευκανθεί. Επειδή λοιπόν τα στοιχεία που μου δώσατε για την υπόθεση Τασάκου είναι ανεπαρκέστατα, όπως και εσείς, έτσι και εγώ βάζω το φάκελο στα λογοτεχνικά μου αρχεία. Ο σοβαρότερος λόγος που είδα σήμερα είναι πως ανακάλυψα ένα σημαντικό μάρτυρα στην υπόθεση Τασάκου. Ποιον? Κάποιον που έχει πολλά στοιχεία στα χέρια του. Ποιος είναι? Κάποιος που δεν μπορώ να σας πω το όνομά του. Αυτός είναι βέβαιος πως ο Τασάκος δεν αυτοκτόνησε. Ίσως τον πείσω να μιλήσει κάποτε. Είναι συνάδελφός σας. Ψάξτε να τον βρείτε. Γεια σου ρε Μάνο.
Γεια σου, παλιόφιλη. Τι σου ήρθε και σκοτώθηκες, μωρέ. Αν ζούσες, θα είχες γράψει όμορφα βιβλία. Θα κάναμε παρέα. Θα μπερμπαντεύαμε. Θα λέγαμε τα δικά μας. Αλήθεια μου λείψε η καλή σου συντροφιά. Ο καλός σου λόγος. Η συμβουλή σου. Καλημέρα. Καλημέρα. Με συγχωρείτε. Να αφήσω τα τριαντάφυλλα. Θέλετε να σας βοηθήσω? Ευχαριστώ. Είναι ένα χρέος που ο καθένας προτιμάει να το κάνει μόνος του. Φανταζόμουν πως θα σας βρω εδώ. Ερχόσαστε πάντα το απομεσήμερο της 5ης Μαρτίου. Πού το ξέρετε? Το πρωί έρχομαι και κάθομαι εγώ. Το απόγευμα δεν έρχομαι για να μην σας συναντήσω. Και το άλλο πρωί βρίσκω τα λουλούδια σας. Δεν θέλησα ποτέ να πληροφορηθώ ποιος τα έφερνε. Δεν ήθελα να ξέρω. Υποψιαστήκατε μην ήταν γυναίκα? Τώρα που είδα πως είσαστε εσείς, νιώθω πιο ελευθερωμένη. Ερχόσαστε κάθε μέρα? Άλλοτε ναι, τώρα όχι. Τα χρόνια περνούν. Καλύτερα που σας συνάντησα σήμερα. Έπρεπε κάποτε να έρθω να σας βρω. Πέρασαν 16 χρόνια από τότε. Θαρώ πως είναι αρκετά. Αρκετά? Δεν καταλαβαίνω. Θα καταλάβετε. Πότε θα μπορούσα να σας δω? Βρίσκομαι στο σπίτι μου κάθε απόγευμα, από τις 6 και ύστερα. Θα έρθω αύριο. Ίσως σας απασχολήσω για αρκετή ώρα. Το ζήτημα είναι μεγάλο. Περίπλοκο. Είναι σχετικό με το Μάνο? Ναι. Με το Μάνο και μένα. Ίσως να μην ξέρετε ποια είμαι. Ομολογώ πως όχι. Ναι. Δεν έτυχε να γνωριστούμε. Εγώ σας έχω δει από μακριά πολλές φορές. Έχω διαβάσει τα βιβλία σας. Ο Μάνος και ο άντρας μου μιλούσαν πολύ συχνά για σας. Ο άντρας σας? Ο Κωστής Ρούσης. Είμαι η Μαρία Ρούση. Παλιά ιστορία. Ο ατέριαστος γάμος. Εκπλαγήκατε δυσάρεστα τότε, το ξέρω. Δεν είσαστε ο μόνος. Σας βεβαιώνω πως πιο πολύ ξαφνιάστηκα εγώ όταν πήρα την απόφαση να παντρευτώ τον Κωστή. Η ζωή μου για αρκετόν καιρό ήταν παράξενη, παράλογη. Δεν μπορούσα να καταλάβω τον εαυτό μου. Κι άξαφνα γίνει και φως. Πιο πολύ σας ξάφνιασα σήμερα λέγοντας πως 16 χρόνια τώρα επισκέπτομαι τον τάφο του Μάνου. Υποψιάζεστε πως ήταν εραστής μου. Αρχίζετε να ξεδιαλύνετε το μυστήριο της αυτοκτονίας του. Μην βιάζεστε. Θα τα μάθετε όλα. Το μόνο που μπορώ να σας πω είναι πως τον Μάνο τον αγάπησα. Κρατήσετε 2 τριαντάφυλλα. Για ποιον είναι? Για τον Παλαμά και τον Σικυλιανό. Λέω γυρνώντας να περάσω από τον τάφο. Τον Ρούση δεν το συλλογιστήκατε. Δεν το συμπαθείτε, ξέρω. Εκείνος όμως σας εκτιμούσε πολύ.
ήταν θαυμάσιος άνθρωπος. Οι παραξενιές της άρρωστης ψυχής του τον έκαναν άδικα αντιπαθητικό σε όσους τον γνώρισαν. Η μνήμη του Κωστή Ρούση μου είναι σεβαστή. Η μνήμη του λογοτέχνη. Εγώ σας μιλώ για τον άνθρωπο. Κάνετε λάθος να μην τον αγαπάτε. Ο τρόπος που μιλάτε με πείθει ότι πρέπει να αγαπήσω τον άνθρωπο Ρούση. Υποθέτω ότι θα περάσετε από τον τάφο του. Θα περάσω. Κρατήστε αυτά τα δύο τριαντάφυλλα. Το ένα αποθέστε το στα πόδια του σταυρού. Και το άλλο κάντε μου τη χάρη να το κρατήσετε. Πρέπει να πηγαίνω. Σας περιμένω αύριο. Ξέρετε που είναι το σπίτι μου. Ναι. Θα έρθω στις 6.